Με τη χάρη του Κυρίου μας εισήλθαμε στο Άγιο Τριώδιο, επιτέλους, μπας και ξεσκουριάσουμε λίγο πνευματικά, να χαμογελάσει και λίγο η ψυχούλα μας, γιατί οι κατανυχτικές περίοδοι της Εκκλησίας και πρωτίστως το Άγιο Τριώδιο ανανεώνει τις πνευματικές μας δυνάμεις. Η νηστεία, η άσκηση, η εγκράτεια, η μετάνοια είναι κινήσεις που ανανεώνουν την ψυχή, γιατί ανανεώνουν μέσα μας τις συνθήκες, δηλαδή τις υποσχέσεις του Αγίου Βαπτίσματος που δώσαμε στον Κύριό μας. Όλοι είμαστε χρεώστες απέναντι στο Θεό. Όλοι μας έχουμε δώσει υποσχέσεις. Το λέμε αυτό καμιά φορά για τους μοναχούς ή μοναχικές υποσχέσεις που έδωσες κτλ. Αλλά αυτό ισχύει για όλους μας. Εξάλλου και η μοναχική κουρά είναι μια επανάληψη τρόπον τεινά του Αγίου Βαπτίσματος. Ό,τι γίνεται στο βάπτισμα γίνεται και στη μοναχική κουρά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η νηστεία και γενικότερα η εγκράτεια, η συμμαζεμένη ζωή δηλαδή, είναι ανανεωτική και στο σώμα του ανθρώπου. Όπως θα γνωρίζετε, ιδιαίτερα στις ημέρες μας γίνεται πολύς λόγος για την απόλυτη νηστεία ή αλλιώς ξηρασία προκειμένου ο οργανισμός να ανανεώνεται. Δεν πίνεις για πολλές ώρες νερό και δεν τρως φαγητό και με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται ο οργανισμός από όλα τα άχρηστα στοιχεία και κυρίως όλα αυτά τα βλαπτικά που τρώμε. Και αυτός που εισηγείται αυτά τα πράγματα και τα προβάλλει πολύ έντονα είναι ο σημερινός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, που έχει γράψει τα καλύτερα βιβλία για την αξία της νηστείας. Σχέση με την Εκκλησία μηδέν. Μηδέν σχέση με την Εκκλησία. Αλλά όλα αυτά βλέπετε πως ο Θεός τα χρησιμοποιεί. Τα λέω εκ των προτέρων γιατί μας πιάνει μια κλάψα όταν πλησιάζει η νηστεία, να φάμε όσο το δυνατόν περισσότερο, λες και θα κάνουμε αποθέματα. Πρώτος εγώ τα λέω, έτσι, συγγνώμη που εξομολογούμε, έτσι. Να φάμε, να έχουμε απόθεμα, στο πούμε, για να ρίξουμε στην νηστεία. Γι' αυτό να την αγαπήσουμε, ειδικά φέτος την νηστεία να την αγαπήσουμε πολύ. Φέτος όσοι νηστεύσουν και συνδυάσουν την προσευχή και τη μετάνοια, προσέξτε, όχι για τις προσωπικές μόνο αμαρτίες, αλλά για τις αμαρτίες και των αλωνών και τις αμαρτίες που είναι σκόρπιες γύρω μας και σκορπίζουν δυσοδεία, να ξέρετε ότι θα έχει μεγάλη ευλογία η φετινή νηστεία από τον Θεό και θα δείξει πολλά πράγματα η φετινή Σαρακοστή στους πνευματικούς αγωνιστές. Γι' αυτό από τώρα θα την αγαπήσουμε και από τώρα θα προετοιμαστούμε. Αυτός είναι και ο χαρακτήρας εξάλλου της εκδρομής που θα κάνουμε για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτές μας τις υποσχέσεις και την υπόσχεση αγάπης προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν είναι άσχετα αυτά που σας λέω με αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Συνεχίζοντας την θεολογική ανάλυση της ζωής του Κυρίου μας, είδαμε στις προηγούμενες συνάξεις μας όσα αφορούσαν στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας και στη γέννηση του Κυρίου, τα μυστήρια τα οποία αποκαλύφθηκαν στους ανθρώπους με την έλευση του Θεανθρώπου Κυρίου στη γη. Σήμερα θα δούμε όλα όσα αφορούν στην μετά τη γέννηση και την υπαπαντή, εκεί είχαμε καταλήξει την περασμένη φορά, του Κυρίου μας, δηλαδή στην παιδική του ηλικία, στο βάπτισμα στον Ιορδάνη, τους πειρασμούς στην έρημο και αν θέλει ο Θεός θα καταλήξουμε με το δημόσιο έργο του, πώς δηλαδή ο Χριστός ξεκίνησε την τρίχρονη δημόσια δράση του, κηρύγματα, θεραπείες και τα λοιπά, ώστε από στις επόμενες συνάξεις μας να μπορέσουμε να δούμε τα γεγονότα πρώτου πάθους του και το πάθος του και την Ανάστασή του. Κάνοντας μια σύντομη λοιπόν επισκόπηση αυτής της ζωής του Κυρίου, με άλλο μάτι όμως, προσπαθώντας να εμβαθύνουμε στα γεγονότα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται ή αυτό που ακούμε, αλλά υπάρχουν και πράγματα πιο ουσιαστικά που μας τα διδάσκουν οι πατέρες μας, πατέρες της Εκκλησίας, για την παιδική ηλικία του Χριστού, να ξεκινήσω πρώτα από αυτό. Όπως ξέρετε, οι Άγιοι Ευαγγελιστές δεν λένε σχεδόν τίποτα. Δηλαδή πώς μεγάλωνε ο Χριστός σαν μωρό, 3 ετών, 6 ετών, 10 ετών. Και με μία απλή φράση
Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπης, ή και ειν υποτασσόμενος της γονεύσιν. Στον Ιωσήφ δηλαδή και στη Μαρία. Αυτού ολοκληρώνουν μία περίοδο 30 ετών. Αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει ένα κύκλο συζητήσεων και αμφισβητήσεων στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Υπάρχουν άνθρωποι, επιστήμονες, δυστυχώς και κάποιοι θεολόγοι άλλων ομολογιών, που μιλούν με κάποια καχυποψία για τα 30 αυτά χρόνια του Χριστού που μένουν αμάρτυρα στους ιστορικούς. Και έτσι έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες, τις οποίες απλά σας τις αναφέρω, δεν αξίζει να τις αναλύσω, ότι ο Χριστός είχε πάει στις Ινδίες και έμαθε διαλογισμό, άλλο ότι είχε πάει στην έρημο της Αραβίας και έκανε διάφορα μαγικά και άλλα πράγματα, στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι να εξηγήσουν το απλούστερο και το πιο εύκολο να κατανοηθεί. Απλά ο Χριστός μεγαλώνει σαν ένας φυσιολογικός ήσυχος άνθρωπος, ένα φυσιολογικό παιδί, το οποίο όταν έρχεται η ώρα αποκαλύπτει σιγά σιγά τον θεϊκό εαυτό του μαζί με την ανθρώπινη διάσταση την οποία έχει σαν ένας κοινός συνάνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή ένας τυχαίος συνάνθρωπος των Ισραηλιτών, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Χριστός λοιπόν μετά από την υπαπαντή αναπτύσσεται σιγά σιγά σαν ένα φυσιολογικό παιδί με τους γονείς του, τους υποτιθέμενους γονείς του. Ο πατέρας του δεν έχει παντρευτεί ποτέ τη μητέρα του, είναι ο προστάτης του Ιησού, ο κατά άνθρωπον προστάτης. Ο Ιωσήφ ζει νομίζω 3 ή 4 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού και πεθαίνει, διότι είναι και μεγάλος στην ηλικία. Η Παναγία μας είναι γύρω στα 20 της χρόνια, κοντά στα 20 της χρόνια, και μεγαλώνει το παιδί της απλά και φυσιολογικά. Στη φράση του Ευαγγελιστή «και Ιησούς προέκοπτεν εν ηλικία και χάρητη παρά Θεό και ηλικία σοφία και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπης», υπάρχει μία εύκολη παρεξήγηση. Ένας άνθρωπος προκόβει. Προκόβει στο σώμα, προκόβει στο μυαλό, προκόβει στην αρετή. Ο Θεάνθρωπος γιατί να προκόψει? Δεν είναι τέλειος Θεός, δεν έχει τέλειες αρετές. Γιατί να προκόψει σε σοφία και ηλικία και χάρη, αφού είναι ο παντέλειος Θεός, και ας είναι μωρό, ας είναι παιδάκι, ας φαίνεται σαν ένας αδύναμος άνθρωπος. Πίσω από αυτή τη φράση δεν κρύβεται η σταδιακή ορίμανση του Χριστού, γιατί είναι τέλειος, είπαμε, Θεός. Αλλά η τμηματική αποκάλυψη της τελειότητάς του, της θεϊκής του τελειότητος. Όταν λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής «προέκοπτε εν ηλικία και χάρη», σημαίνει αποκάλυπτε σιγά σιγά τη χάρη που είχε, τη σοφία που είχε, και εντυπωσίαζε τους ανθρώπους. Και έτσι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι λίγο πιο λεπτομερής στη ζωή της Παναγίας, στα γεγονότα της ζωής της Παναγίας και στα πρώτης γεννήσεως του Χριστού, αναφέρεται στο γνωστό περιστατικό της προς στιγμήν εξαφάνισης του Χριστού σε ηλικία 12 ετών και της εμφάνισής του στο ναό του Σολομώντας, όπου συζητά με τους σοφούς του Ισραήλ και τον βρίσκουν οι γονείς του μετά από 3 μέρες. Σας θυμίζω απλά ότι είχαν πάει για την εορτή του Πάσχα. Γυρίζοντας από την εορτή του Πάσχα, ξέρετε τα καραβάνια πώς ήταν παλιά που πηγαίναμε στα προσκυνήματα με τα πόδια, τα παιδιά τρέχουν μπροστά, τρέχουν πίσω, γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί, τα χάνεις, φωνάζεις. Έτσι λοιπόν το βραδάκι που ήταν η ώρα για να μαζευτούν εκεί που θα μένανε έξω για να συνεχίσουν την πορεία τους προς το βορρά από το νότιο Ισραήλ, η Παναγία μας διαπίστωσε ότι ο γιος της έλειπε. Και με αγωνία πολύ με τον Ιωσήφ παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για να τον αναζητήσουν στα Ιεροσόλυμα. Πού θα πάνε? Στα σπίτια των συγγενών και των γνωστών. Δεν τον βρήκαν. Άρχισαν να γυρνάνε την πόλη. Όπως όταν χάνεται ένας άνθρωπος. Τι κάνουμε? Πάμε εκεί που ξέρουμε ότι πάει συνήθως. Πού έχει παιδάκια, πού έχει αυτά, πήγαν πουθενά. Και φυσικά πάνω στην απελπισία, πάνω στην στενοχώρια, πηγαίνουν στο ναό για να προσευχηθούν στον Θεό να τους δώσει αυτό που ζητούσαν, να βρουν το παιδί τους. Όπως πολλές φορές συμβαίνει σε όλους μας. Και βρίσκονται μπροστά σε ένα θέαμα έκθαμβο. Όλοι οι σοφοί
του εβραϊκού νόμου, οι θεολόγοι και οι νομομαθείς δηλαδή, βρίσκονται γύρω-γύρω κύκλο από έναν νεαρό 12χρονο, το γιο του στον Ιησού, που τους αποκαλύπτει και απαντά σε όλες τις απορίες τους και σε βαθύτατες θεολογικές έννοιες, ερωτήσεις, προβληματισμούς. Με πολύ πολύ διάκριση, σοφία και σύνεση, δυσανάλογη της ηλικίας του. Δυσανάλογη. Και του λένε με απορία, παιδί μου, τρεις μέρες σε ψάχνουμε και έχουμε λιώσει από την αγωνία. Γιατί δεν μας έλεγες που είσαι? Και απαντά εκείνος, δεν ξέρατε ότι είμαι στο σπίτι του πατέρα μου με κεφαλαίο μου σπί. Συγκεκριμένα η Παναγία μας του είπε εγώ και ο πατήρ σου, δεν εννοεί πατέρα τον Ιωσήφ, προστάτη τον εννοεί. Αλλά τη διορθώνει ο Χριστός λέγοντας ότι πατέρας μου είναι αυτός στον ουρανό και εδώ είναι το σπίτι μου. Του δίνει λοιπόν μια απάντηση η οποία για αυτούς που ξέρουν τις γραφές, για αυτούς που καταλαβαίνουν τα μυστήρια του Θεού, άρα και την Παναγία, είναι μια απάντηση που θα την έχει βαθιά στην καρδιά της για όλη της τη ζωή, διότι θα απαντά στο μυστήριο ερώτημα. Τώρα εγώ ποια είμαι? Είμαι η μάνα του Θεού ή είμαι η δούλη του Θεού? Και τα δύο. Αποτέλεσμα. Γυρίζουν πίσω και ο Χριστός ακολουθεί μια πολύ πολύ ήσυχη πορεία. Αυτό το γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για να μας δώσει ένα στίγμα πως δεν είναι μέσα στα μυστήρια και στα μυστικά η ζωή του Χριστού από τα 0 μέχρι τα 30. Αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά γεγονότα, πιθανώς και άλλα. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που ο Χριστός μιλάει για τη θεϊκή του ιδιότητα, χωρίς όμως να την αποκαλύπτει με σαφήνεια. Και τι κάνει ο Χριστός? Μαθαίνει την τέχνη του προστάτου του, του ξυλουργού. Δηλαδή γίνεται ξυλουργός σαν τον Ιωσήφ. Πώς το ξέρουμε? Όταν κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην πατρίδα του και εμφανίζεται ως δάσκαλος, παραξενεύονται όλοι που τον βλέπουν και πού τα έμαθε αυτός αυτά? Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ και της Μαρίας που ήταν μαραγκός? Πότε διάβασε τις γραφές και τα λέει έτσι με τόση σαφήνεια και καθαρότητα? Ο του τέκτονος Υιός, δηλαδή του ξυλουργού. Οπότε έχουμε πληροφορίες για αυτή τη ζωή. Μια ήσυχη ζωή ενός ανθρώπου που εργάζεται μια τίμια και ευλογημένη τέχνη. Παρένθεση, ο Άγιος Παΐσιος δεν επέλεξε τυχαία να γίνει ξυλουργός, αλλά γιατί ήθελε να μιμηθεί τον Κύριό μας σε αυτή τη ζωή και από τα χρόνια που δούλευε σαν ξυλουργός στο σπίτι του στην Κόνιτσα δεν εξοικονόμησε τίποτα, μπήκε μέσα οικονομικά, δεν έβγαλε κέρδος ποτέ, γιατί τους λυπόταν, τους τα χάριζε, έφτιαχνε δωρεάν όλα τα φέρετρα των κηδιών στους ανθρώπους και πολλά πολλά άλλα. Κλείνω την παρένθεση. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της παιδικής και νεανικής ζωής του Κυρίου και ήρθε η κατάλληλη στιγμή, ο Χριστός κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στον Ιορδάνη, όπου είναι Ιωάννης βαπτίζων. Ο εξάδελφός του κατά σάρκα, Ιωάννης ο βαπτιστής, 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστό στην ηλικία, από χρόνια είναι ασκητής στην έρημο του Ιορδάνη. Και σε αυτόν τον Ιωάννη προστρέχουν όλοι οι ευλαβείς άνθρωποι, αυτοί που έχουν πνευματικές αναζητήσεις. Από τη στιγμή που ο Ιωάννης δημιουργεί κύκλο μαθητών, πριν ακόμα ο Χριστός εμφανιστεί δημόσια, έτσι, 3, 4, 5 χρόνια νωρίτερα, γίνεται σιγά σιγά πασίγνωστος σαν δάσκαλος και το κήρυγμά του ονομάζεται προδρομικό, γιατί ετοιμάζει το δρόμο για να έρθει κατόπιν ο Μεσσίας. Το έλεγε πάντοτε αυτό. Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί σαν τρόπο αποδοχής, ένταξης στην καινούργια ζωή της μετανοίας των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν όπως φαίνεται κατόπιν τον Χριστό, το κήρυγμα «Μετανοείτε, ίγκυε και η Βασιλεία των Ουρανών» και το βάπτισμα της μετανοίας. Το βάπτισμα, δηλαδή βύθιση σε νερό, αυτό σημαίνει λέξη, δεν υπάρχει κανένας άλλος, καμία άλλη έννοια για τη λέξη βαπτίζω, βυθίζω στο νερό σημαίνει. Το βάπτισμα είναι μια παλιά συνήθεια των Εβραίων,
θρησκευτική συνήθεια και όχι μόνο, και άλλων λαών. Υπάρχουν μέχρι την ημέρα που βαπτίζεται ο Χριστός τριών ειδών βαπτίσματα. Το ένα είναι το βάπτισμα του καθαρμού. Το έκαναν οι Εβραίοι, πλενόντουσαν δηλαδή, ηχωνόντουσαν στα ποτάμια και στις λίμνες όταν επρόκειτο να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες θυσίες και τελετουργίες στο Θεό. Το έκαναν και οι προγονείς μας, οι αρχαίοι Έλληνες αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες εορτές, σε ορισμένες τελετές. Το νερό λοιπόν σαν καθαρτικό, όχι της ρυπαρότητας του σώματος μόνον, αλλά και της ψυχής. Είχε ένα συμβολισμό πάντοτε. Το βάπτισμα του Ιωάννη ξεκινάει τέτοιο, δεν τους φαίνεται ξένο τους Εβραίους που πηγαίνουν εκεί και ακούνε το κηρυγμά του και εκφράζουν τις απορίες τους. Γίνεται διάλογος στο κήρυγμα του Ιωάννη. Τον ρωτάνε και τους ρωτάει. Τους στέλνει και του φέρνουν απαντήσεις. Όταν λοιπόν τον πλησίαζαν οι άνθρωποι και κάνανε τους πνευματικούς διαλόγους, τις πνευματικές συζητήσεις και ακούγανε τη διδαχή του Ιωάννου, κατέληγαν στο να αναγνωρίσουν την εσωτερική τους ψυχική κατάσταση, τη ρυπαρότητα δηλαδή της προσωπικής τους αμαρτίας, την αμαρτωλή ψυχή τους. Γι' αυτό κάνανε πνευματικές συζητήσεις. «Τι με κοιτάτε», τους έλεγε ο πρόδρομος. «Βλέπετε», λέει, «μια καλαμιά που την παίρνει ο αέρας και την πάει από εδώ και από εκεί. Εγώ είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος. Ήρθα εδώ για να ετοιμάσω την οδόν του Κυρίου», και τους έλεγε στίχους από τον προφήτη Ισαΐα για αυτή την περίσταση που είναι «φωνή βοόντος εν τη ερήμου, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας πείτε τα στρίβους αυτού» κλπ. Κλπ. Τους έλεγε δηλαδή με λόγια αλληγορικά, αλλά όσοι καταλάβαιναν, είχαν πνευματική αίσθηση ή είχαν μόρφωση των γραφών, ξέραν από τις γραφές, καταλάβαιναν τι έλεγε ο Ιωάννης. Και όταν δεν καταλάβαιναν πολύ, τους έλεγε: «Κοιτάξτε, εγώ είμαι για να προετοιμάσω το δρόμο. Έρχεται όμως αυτός, ο οποίος δεν θα σας βαπτίζει με νερό, αλλά με πυρ και με πνεύμα Άγιον. Πότε είδαμε οι άνθρωποι να βαπτίζονται με φωτιά και με πνεύμα Άγιο? Στην Πεντηκοστή». Τους λέει δηλαδή πως αυτός που θα έρθει από μένα θα σας προσφέρει κάτι ισχυρότερο. Εγώ σας προσφέρω καθαρότητα και σας παρακινώ σε μετάνοια. Το βάπτισμα λοιπόν του Ιωάννου δεν είναι ένα βάπτισμα καθαρτικό όπως τα προηγούμενα που σας είπα, αλλά είναι ένα βάπτισμα μετανοίας. Πρώτα αναγνωρίζεται από τις συζητήσεις μας και τα κηρύγματά μου το εσωτερικό σας και βλέπετε τη ρυπαρότητα και λέτε: «Θεέ μου, θέλω να αλλάξω ζωή, να μετανοήσω. Θέλω να καθαριστώ. Τι θα κάνω?» «Θα έρθετε εδώ», τους έλεγε ο Ιωάννης, «και την ώρα που θα σας βυθίζω στο νερό, μέσα στο νερό, όπως θα σας κάνω έτσι αυτή την πατητή, πώς λέμε τα παιδιά που κάνουν τις πατητές στα μπάνια τα καλοκαίρινα, όταν θα σας κάνω λοιπόν αυτή την πατητή, θα πατάω το κεφάλι σας μέσα στο νερό, τότε θα λέτε τις αμαρτίες σας, θα εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας». Πρόδρομος λοιπόν και του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Γιατί μας λένε, είπε ο Χριστός πουθενά να κάνετε εξομολόγηση? Να, πώς λοιπόν κάνανε οι άνθρωποι εξομολόγηση πριν το πει και ο Χριστός? Εξομολογούμενοι αλλήλοι στα παραπτώματα αυτών. Όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής, αυτό έκαναν οι άνθρωποι. Και έτσι το δεύτερο βάπτισμα, το πρώτο καθαρτικό, το δεύτερο βάπτισμα της μετανοίας, και έρχεται η μέρα που εμφανίζεται από το πουθενά ο Υιός και Λόγος του Θεού. Σταματάει τα κηρύγματα ο Ιωάννης με την εξής φράση: «Είδε ο αμνός του Θεού. Ό,τι σας είπα, σας είπα. Όλα σας τα έλεγα για αυτή τη στιγμή». Βλέπει μέσα στο πλήθος και ξεχωρίζει έναν άνθρωπο που έχει πάνω του το σημείο του Θεού. Έβλεπε δηλαδή ως προφήτης ο Ιωάννης, τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, όπως σας έχω ξαναπεί, και πρώτος Απόστολος της Καινής Διαθήκης, έβλεπε επάνω στο Χριστό τα σημάδια της θεότητος. Κατάλαβε ότι είναι ο Μεσσίας. Μέσα σε ένα πλήθος που τον παρακολουθούσε, τι τον ήλκησε στο Χριστό? Η ωραία του μορφή ή η ευσεβής του, ή η ιεροπρεπής του στάση? Και αυτά, αλλά πρωτίστως ο νους του φωτίστηκε, φωτισμένος μέσα από την άσκηση που ζούσε στην έρημο του Ιορδάνη, μέσα από την σκληρή ζωή, μέσα από το κήρυγμα της μετανοίας, μέσα από τόσους ανθρώπους που τους οδηγούσε στη μετάνοια και δι' αυτού αργότερα στη σωτηρία. Ο Ιωάννης είχε αγιασμένη
σκέψη, αγιασμένη διάνοια. Και έτσι μπόρεσε να καταλάβει τον Υιό του Θεού και γι' αυτό λέει πρώτος, πριν του πει ο Χριστός «Χαίρεται, είμαι ο Ιησούς της Ναζαρέτ που περιμένεις», δεν του λέει τίποτα τέτοιο. Ο ίδιος ο Ιωάννης λοιπόν τον αναγνωρίζει και τον φωνάζει. Και όταν του λέει ο Χριστός «Μη λες τίποτα ακόμα, δεν είναι η ώρα», ο Ιωάννης του λέει «Εγώ να σε βαπτίσω». «Μα εσύ δεν έχεις ανάγκη να βαπτιστείς». «Μάλλον το βάπτισμα έχει ανάγκη από τη δική σου δύναμη, για να γίνει πιο δυνατό ακόμη». Έτσι το βάπτισμα του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό. Αφού δεν έχει να εξομολογηθεί αμαρτίας ο Χριστός και δεν μπαίνει το κεφάλι του μέσα στο νερό όπως των αλωνών, ή δεν μένει το κεφάλι του μέσα στο νερό για να εξομολογηθεί, δεν έχει τίποτα αμαρτωλό κάνει και βγαίνει αμέσως, ευθέως ανέβει από του ύδατος ο Ιησούς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς το βάπτισμά του είναι το προήμιο του κατόπιν χριστιανικού βαπτίσματος, το οποίο έχουμε κληρονομήσει όλοι μας με την τελευταία εντολή του Χριστού επί της γης. Πορευθέντες, μαθητεύστε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τις τελευταίες λέξεις του Χριστού καθώς αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Επομένως, το τρίτο βάπτισμα είναι το βάπτισμα του Χριστού που είναι αποκλειστικό και μοναδικό γεγονός. Όταν λοιπόν λέει αντιρρήσεις σου ο Ιωάννης, μα δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, είσαι νομοθέτης. Δεν έχεις ανάγκη από αυτό. Του λέει ο Χριστός άφεσάρτη, άστα τώρα αυτά. Δίγαρ πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Πρέπει να εκπληρώσουμε όλες τις διατάξεις του νόμου. Να είναι όλοι πεπισμένοι ότι είμαι τέλειος άνθρωπος. Τα υπόλοιπα άφησέ τα στην ιστορία και στο πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μπαίνει ο Χριστός στον Ιορδάνη. Με αυτό λοιπόν το τρίτο βάπτισμα έχουμε πρώτα τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Τριάδος η φανέρωση σε Ιορδάνη γεύωνε. Το ψάλλουμε ανήμερα τα Θεοφάνεια αυτό. Διότι μέχρι τότε οι άνθρωποι δεν γνώριζαν, υποπτεύονταν ότι ο Θεός είναι κάτι περισσότερο από αυτό που γνωρίζουν, ένας προνοητής και δημιουργός. Ότι είναι τρία πρόσωπα, ότι έχουν με κοινή θέληση, όλα αυτά τα οποία σας έχουμε πει στις προηγούμενες συνάξεις μας, δεν το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν εμφανίζεται απολύτως ξεκάθαρα ο τριαδικός Θεός και όχι μόνον ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Με την διαφορετική μορφή την οποία γνωρίζουμε για να μας δείξουν ότι αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ταυτόχρονα διαφορετικά, αλλά δημιουργούν, έχουν ενιαίο αποτέλεσμα και ενιαία παρουσία. Δηλαδή, ο Υιός βρίσκεται μέσα στο νερό. Ο Πατήρ συμμετέχει δια της φωνής του από τον ουρανό και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, και το πνεύμα περιφέρεται οσί περιστερά. Γιατί περιστερά και όχι οτιδήποτε άλλο? Η περιστερά είναι το σύμβολο της καταλλαγής, της συγνώμης που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Θυμηθείτε πως ο Νόε άνοιξε την κυβωτό όταν επέστρεψε ένα περιστέρι που έστειλε για να δει τι γίνεται. Δεν ήταν σαρκοβόρο, δεν το έθελξαν οι ανθρώπινες σάρκες που ήταν σκόρπιες παντού, όπως συνέβη με τα άλλα πτηνά που έστειλε για να δουν τι γίνεται, μπορούμε να ανοίξουμε κτλ. Αλλά ήρθε ένα περιστέρι που έφερε κλάδον ελέας, το σύμβολο της ειρήνης και της ευτυχίας. Έτσι εμφανίζεται το πνεύμα λοιπόν ως υπεριστερά, αλλά όπως πολλές φορές το έχουμε πει και δεν θέλω να το ξεχνούμε, το πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα εμφανίζεται με πάρα πολλές άλλες μορφές πλην της περιστεράς. Αυτή είναι χαρακτηριστική όμως. Έτσι η ανθρωπότητα και όχι μόνο η παρευρισκόμενη βλέπει για πρώτη φορά την Αγία Τριάδα να έρχεται στον κόσμο σωματικός. Θα ακολουθήσουν και άλλες εμφανίσεις της Αγίας Τριάδος για τις οποίες θα μιλήσουμε, όπως αυτή στη μεταμόρφωση του Χριστού, όπου
Πάλι ο πατήρ εμφανίζεται ως φωνή, το πνεύμα ως νεφέλη, φωτεινό σύννεφο, και ο Υιός του Θεού στο κέντρο μεταμορφωμένος, μάλλον αποκαλύπτων τη θεϊκή του δόξα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέει πως με τη βάπτιση του Χριστού έγιναν πολλά πράγματα και ταυτόχρονα αποκαλύφθηκαν πολλές μεγάλες αλήθειες. Έγινε, λέει, το βάπτισμα, βαπτίστηκε, λέει, ο Κύριος για να συντρίψει τα κεφάλια των δρακόντων, δηλαδή των δαιμόνων. Πάντα οι άνθρωποι πριν από την εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο και την φανέρωση του έργου των δαιμόνων πίστευαν ότι τα πονηρά πνεύματα κινούνται μέσα στα νερά και στα βαθιά νερά της θάλασσας. Δεν είπε τυχαία ο Χριστός στα δαιμόνια των γεργεσινών δαιμονισμένων να πάτε να γυρίστε στον πατέρα σας, και λένε τα δαιμόνια άφησέ μας να πάμε στα γουρούνια, και τα γουρούνια διαμιάς μόλις δαιμονίστηκαν τα ζώα πήγαν και πέσανε στη θάλασσα και πνίγηκαν στο νερό και πνίγηκαν. Υπήρχε λοιπόν πάντα στους ανθρώπους, προσέξτε, όλων και όλων των θρησκειών, όχι μόνο της Ιουδαϊκής θρησκείας του αληθινού Θεού, υπήρχε η αίσθηση πως στα βάθη της θάλασσας, στα βάθη των νερών κατοικούν οι δαίμονες και από εκεί βγαίνουν και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Λοιπόν, συνέτριψε τις κεφαλές των δρακόντων επάνω στο νερό, ξέπλυνε την αμαρτία, έθαψε μέσα στο νερό τον παλαιό Αδάμ, κρατήστε λίγο αυτή τη φράση, κάνοντας δική του τη δική μας κάθαρση, αγίασε τον βαπτιστή, συμπλήρωσε τον νόμο, αποκάλυψε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος για να γίνει σε εμάς υπογραμμός και τύπος η αξία και η σημασία του βαπτίσματος. Άρα λοιπόν τα τρία προηγούμενα βαπτίσματα βρίσκουν την ολοκλήρωσή τους και την πληρότητά τους στο βάπτισμα που ο Θεός χάρισε, ο Χριστός μας χάρισε φεύγοντας προς τον ουρανό σαν εντολή στους Αποστόλους. Σας είπα ότι το βάπτισμα τότε αλλά και σήμερα γίνεται με τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό, της κολυμβήθρας, του βαπτιστήριου, της πηγής, της θάλασσας, έτσι. Όπου βαπτίζουμε ανθρώπους, τρεις φορές τους βάζουμε μέσα το κεφάλι, μέχρι και το κεφάλι όλο μέσα, και τρεις φορές τους βγάζουμε έξω. Προσέξτε, οι τρεις φορές που βαπτίζουμε τους ανθρώπους και τους βάζουμε μέσα, οι καταδύσεις δηλαδή, συμβολίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου, του καθενός ανθρώπου, στα παθήματα, βασανιστήρια και στο θάνατο του Χριστού. Αλλά αυτό γίνεται, ο Θεός πόσο οικονομεί και μας αγαπάει, χωρίς να πονέσουμε καθόλου, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε καθόλου, χωρίς να νιώσουμε. Και δίνει σε αυτή την τριπλή ανάδυση και κατάδυση την ίδια αξία που είχαν οι πληγές του, τα αίματά του, τα χτυπήματά του, ο σταυρός του, ο θάνατός του επάνω στο σταυρό. Είμαστε δηλαδή συμμέτοχοι με τις τρεις καταδύσεις των παθημάτων του Χριστού ως ανθρώπου, ιδιαίτερα στη φάση της σταυρώσεως, μάλλον από την σύλληψή του μέχρι το θάνατό του επάνω στο σταυρό. Αυτό είναι μεγαλειώδες και επαναλαμβάνω, γίνεται ανώδυνα. Δεν συμμετέχουν στα παθήματα του Χριστού μόνον οι μάρτυρες οι οποίοι βασανίζονται, σταυρώνονται ή πεθαίνουν, να το πούμε, μέσα σε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες του σώματος για το όνομα του Χριστού, αλλά όλοι οι άνθρωποι ανωδύνως γινόμαστε μέτοχοι με τις τρεις αυτές καταδύσεις, το μέσα δηλαδή, όπως και οι τρεις αναδύσεις συμβολίζουν την τριήμερη Ανάσταση του Χριστού. Θάνατος, παθήματα και θάνατος μία, Ανάσταση. Παθήματα και θάνατος 2, Ανάσταση. Παθήματα και θάνατος 3, Ανάσταση. Όλα εις τύπων της Αγίας Τριάδος. Όλα. Τίποτα δεν είναι χωρίς νόημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό μυστήριο το βάπτισμα, όχι γιατί μας εισάγει στην Εκκλησία, αλλά γιατί μας εισάγει στη ζωή του Χριστού, μας ταυτίζει με τη ζωή του Χριστού. Όταν γινόμαστε μέτοχοι των βασάνων και του πόνου και του θανάτου του Χριστού, είμαστε πλήρως ενωμένοι με την ανθρώπινη φύση του. Είμαστε απόλυτα ίδιοι με εκείνον.
όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Εάν το καταλαβαίνουμε και το αν το καταλάβουμε αυτό κάποια στιγμή και το αισθανθούμε ή το διδάξουμε στα παιδιά μας από τώρα, θα είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι στις επιλογές που κάνουμε ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στην αμαρτία και στην αρετή. Θα το σκεφτόμαστε. Εγώ. Μα εγώ πέθανα για τον Χριστό. Εγώ βασανίστηκα για τον Χριστό. Εγώ ταλαιπωρήθηκα για τον Χριστό όταν το έκανα αυτό στο βάπτισμά μου, συμβολικά αλλά ουσιαστικά όμως. Πώς να αμαρτήσω στον Χριστό, αφού είπα ότι ταυτίζω τη ζωή μου μαζί σου? Και κυρίως ξέρετε ότι τους ανθρώπους τους ενώνουν μεταξύ τους οι πόνοι, οι δύσκολες στιγμές, τα βασανιστήρια. Δέστε τους ανθρώπους που είναι μελοθάνατοι και πάνε για εκτέλεση, πόσο γίνονται αδέρφια μεταξύ τους στη φυλακή, έστω και αν δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αδελφώνονται οι άνθρωποι στον πόνο και στη δυσκολία. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας χαρίζει η Εκκλησία. Να αδελφωθούμε με τον Χριστό πριν ακόμα αρχίσουμε σιγά σιγά να ζούμε τη χριστιανική ζωή. Και αν μας αξιώσει ο Θεός τη μεγάλη τιμή, να δώσουμε και το αίμα μας για εκείνον, ταυτιζόμενοι πλήρως, 100% με τη θυσία του, ταυτίζοντας τη ζωή του με τη ζωή μας. Γι' αυτό επιμένω στο θέμα του Αγίου Βαπτίσματος, ότι πρέπει και να γίνεται σωστά, πρέπει να γίνεται με συνέπεια και όχι σαν κοινωνικό εμπορικό γεγονός. Ωραία είναι η χαρά των γονιών, ωραία είναι τα αρκουδάκια, τα γατάκια και τα υπόλοιπα ζωάκια και ανθρωπάκια που κυκλοφορούν γύρω από τις κολυμβήθρες, αλλά η προσοχή μας για αυτά μας κάνει να χάσουμε την ουσία. Ότι εκείνη την ώρα ταυτίζουμε το παιδάκι μας με τον άνθρωπο Χριστό και μάλιστα τον πονεμένο Χριστό. Και αυτό είναι μεγαλειώδες. Μεγαλειώδης φιλανθρωπία του Θεού. Δεν μπορούμε αυτά να τα αφήνουμε να τα περνάνε έτσι. Δεν είμαι εναντίον της χαράς των ανθρώπων για το βάπτισμα του παιδιού τους. Δεν είμαι εναντίον ακόμα και αυτών των χαριτωμένων πραγμάτων. Αλλά να μην είναι αυτά η προτεραιότητα. Να είναι αυτά που κάνουν τη γιορτή πιο λαμπερή. Αλλά η γιορτή είναι λαμπρή ούτως ή άλλως από μόνη της. Αυτό λοιπόν το τρίτο βάπτισμα είναι αυτό που, όπως είπα πολλές φορές απόψε, έδωσε χάρις ο Χριστός με την ανάληψή του σαν τελευταία υποθήκη στους ανθρώπους. Και ερχόμαστε τώρα λίγο πριν το δημόσιο έργο του Χριστού, πριν ακόμα καλέσει τους μαθητές, ο Χριστός πηγαίνει στην έρημο. Πηγαίνει και μένει νηστικός για 40 μέρες. Προσέξτε, δεν είναι υπερφυσικό. Δεν δίνει υποψία στον διάβολο ο Χριστός ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι πάνω από τις ανθρώπινες αντοχές η νηστεία 40 ημερών. 40 μέρες δεν ήστεψε ο Ηλίας. Και με το φαγητό μιας μέρας έζησε, προχώρησε, πήγε στην έρημο, έκανε διάστημα από το κέντρο του Ισραήλ μέχρι το Σινά κάτω, όταν κρυβόταν από τους εχθρούς του, με το φαγητό μιας μέρας και 40 μέρες άσυτος. Ο Μωυσής, όταν ανέβηκε πάνω στο όρος, δεν έμεινε με το Θεό, δεν συζητούσε με το Θεό, δεν πήρε τις θεόγραφες πλάκες, δεν προσήφηκε το, είχε μαζί του φαγητό, έτρωγε τίποτε? Όχι. Και αυτός λοιπόν νηστευτεί 40 ημερών. Έτσι και ο Χριστός νηστεύει 40 μέρες, τελείως κόντρα στην Ιουδαϊκή παράδοση. Οι Εβραίοι νήστευαν, όπως και οι Μουσουλμάνοι. Νηστεύουν όλη την ημέρα και το βράδυ φαγητό. Πώς κάνουν το Ραμαζάνι, έτσι, κάπως έτσι. Ο Χριστός όμως κάνει μια παραπανήσια νηστεία. Και σε αυτή την παραπανήσια νηστεία δέχεται τις επισκέψεις του πειρασμού του διαβόλου, που ψάχνει να βρει τι σώοι περάξεων όν είναι αυτός ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Ενώ η νηστεία είναι τόσο καλό πράγμα και η απομόνωση στην έρημο για η αυτοσυγκέντρωση και τα λοιπά είναι πολύ καλό πράγμα, η πείνα που δημιουργεί η νηστεία και η απομόνωση, η απόλυτη μοναξιά, είναι η αιτία που ο διάβολος βρίσκει τους πρωτοπλάστους ξέχωρα μόνο τους. Τον καθέναν, την Εύα πρώτα, μόνη της,
Και σε μια ώρα που πεινά τη λέει: κοίταξε, παράβαστε. Παράβαστε, δεν λέει του Θεού, δεν είναι τίποτα. Πες και τον άντρα σου να το κάνει, γιατί. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν το κακό. Όταν ένας μένει μόνος του και όταν πεινάει, προσπαθεί δηλαδή να καλύψει τις βιολογικές ανάγκες. Ο Χριστός ενώ πηγαίνει και παραμένει πεινώντας, έτσι, πεινούσε ως άνθρωπος και είχε απομείνει μόνος, αυτό ήταν μέσα στο σχέδιο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Για να αγκιστρέψει το διάβολο. Λέει ο διάβολος αυτό το παράξενο όν που κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε η πρωτόπλαστη Εύα στον Παράδεισο. Ας πάω να το ψάξω τώρα, μήπως καταφέρω και τον κάνω δικό μου, όπως την έκανε εκείνη τότε. Και πλησιάζει τον Χριστό με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς. Λέει λοιπόν, προσέξτε, επειδή ήδη έχει αρχίσει να παραξενεύεται με πράγματα από τη ζωή του Χριστού ο διάβολος, κάθε φορά που πλησιάζει τον Χριστό και τον υποβάλλει σε κάποιον πειρασμό, του λέει «Αν είσαι Υιός του Θεού». Πρώτα-πρώτα του λέει «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτά τα λιθάρια να γίνουν ψωμιά για να χορτάσεις την πείνα σου». Δεν του λέει «Εάν πεινάς, μπορώ να σου κάνω τα λιθάρια αυτά ψωμιά». Και να φας και να χορτάσεις. Τι κάθεσαι σαν το κορόιδο εδώ πέρα και νηστεύεις, ας πούμε, παραπανίσια πόσο δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, πετάει τη φράση δηλητήριο. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός δεν απαντάει. Δεν του λέει, ναι, είμαι και άμα μου γουστάρει, θα φάω ό,τι θέλω. Και πέτρες θα φάω. Τι σε νοιάζει εσένα. Του λέει έτσι. Και του απαντάει με μία φράση της γραφής. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωποι. Αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Πρώτη πληρωμένη απάντηση. Πρώτη απάντηση στον πειρασμό της γαστριμαργίας. Δεύτερη περίπτωση. Τον παίρνει πνεύμα ο διάβολος και μπορεί να του κάνει αυτό. Παίρνει τον Χριστό και τον μεταφέρει επάνω στη σκεπή του ναού του Σολομώντα. Και του λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, δεύτερη φορά, αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω και όπως λένε οι γραφές, κοιτάξτε γνώση και θεολογία ο διάβολος, ο διάβολος, όπως λένε οι γραφές, της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεις εν πάση θεσοδίσου, μήποτε προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Ο Θεός δηλαδή, αν σε έχει γιο του, όπως λένε οι γραφές, θα βάλει τους αγγέλους του να σε κρατήσουν, ώστε ούτε καν να σκοντάψεις και να γρατσουνίσεις τα πόδια σου. Πέσε κάτω. Και ο Χριστός και πάλι του απαντά, σε αυτόν τον πειρασμό που είναι ο δεύτερος μεγάλος πειρασμός της καινοδοξίας. Είμαι σπουδαίος, είμαι ξεχωριστός, είμαι ανώτερος και άρα ο Θεός μου έχει υποχρέωση να με φυλάξει. Πειρασμό που έχουν πολλοί άνθρωποι πιστεύοντας πως έχουν τη χάρη του Θεού, όπως και ο Φαρισαίος της προηγούμενης Κυριακής που λέγαμε, και ήταν ξεχωριστός και δεν είμαι λέει σαν και εκείνον τον τελώνει και τα λοιπά, και γι' αυτό θα κάνεις ό,τι σου λέω Θεέ μου, όχι ότι μου λες εσύ. Σου λέω εγώ θα κάνεις, να με σώσεις, να με αδιανακτήσεις, να με δοξάζεις και οι άνθρωποι να με προσκυνάνε. Ο Χριστός και πάλι, σε αυτόν τον πειρασμό θέλω λίγο να επιμείνω. Τον ίδιο ακριβώς πειρασμό, στον ίδιο πειρασμό υπέβαλαν τον Χριστό οι σταυρωτές του. Τι του έλεγαν? Αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Αν είσαι Υιός του Θεού, έλεγαν οι ληστές, ο ένας ο αγνώμων, έλεγε σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Αν είσαι Υιός του Θεού. Αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός του Χριστού και όχι αυτά που λέει ο Καζαντζάκης. Οι φαντασίες του Καζαντζάκη και του νοσηρών ανθρώπων. Δοκίμαζαν τη θεϊκή του υπομονή, τη θεϊκή του δόξα, τη θεϊκή του δύναμη. Είσαι, άμα είσαι δείξτο μας, ναι. Και όμως ο Χριστός αισιόπα, γιατί έπρεπε να κρατήσει αυτό το μυστικό. Επανερχόμαστε πάλι λοιπόν και πάλι με λόγο από την γραφή απαντά ο Χριστός στον διάβολο και του λέει ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου, άστα αυτά,
Δεν πειράζεις ποτέ τον Κύριο και Θεό σου, αλλά το λέει γενικώς. Όχι εμένα τον Κύριο και Θεό σου, το λέει γενικώς. Γιατί αυτή την εξουσία την έχουν όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό. Να πούνε στο διάβολο, «Αι, πήγαινε από εδώ πέρα και παράταμε, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με πειράζεις, να με οθείς στην αμαρτία». Δεύτερη λοιπόν σοφή, συνετή, διακριτική απόκρωση του πειρασμού. Λέει ο διάβολος, θα παίξω και το τρίτο και μεγάλο μου χαρτί στο οποίο υποκύπτουν όλοι. Αν δεν υποκύψουν στην κενοδοξία, αν δεν υποκύψουν στη γαστριμαργία, δηλαδή στις βιολογικές ανάγκες, σε αυτό υποκύπτουν όλοι. Ποια είναι? Το χρήμα και η δόξα. Έλα, λέει, κοίταξε, βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια, τον ανεβάζει ψηλά στο βουνό. Βλέπεις, λέει, αυτά τα βασίλεια της γης, είναι όλα δικά μου. Θα γίνουν δικά σου αν πέσεις και με προσκυνήσεις. Εδώ τώρα όμως, ο άνθρωπος Χριστός, τον οποίο πειράζει ο διάβολος, εξανίσταται. Γιατί? Γιατί του λέει ο διάβολος να πέσει, να προσκυνήσει το πλάσμα ο πλάστης. Δηλαδή η απόλυτη βλασφημία, η απόλυτη ανατροπή, η απόλυτη διαστροφή. Είναι δυνατόν ο διάβολος που είναι δημιούργημα του Θεού, άγγελος πρώην, διάβολος κατόπιν, να αξίζει την προσκύνηση που αξίζει μόνο στο Θεό? Είπαγε ο πίσω μου σατανά, ξαφανίσω από μπροστά μου. Γιατί τον Θεό μόνο προσκυνείς και αυτόν μόνο λατρεύεις. Πάλι δεν του λέει, άντε ρε πες εσύ να με προσκυνείς γιατί εγώ είμαι ο Θεός. Του λέει απλά, η εντολή του Θεού είναι σαφής. Εσύ δεν είσαι Θεός για να σε προσκυνήσω, γι' αυτό παράτα με ήσυχον και άφησέ με από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω, να σε ξέρω. Έφυγε ο διάβολος, αλλά χωρίς απαντήσεις. Νικημένος, αλλά την απάντηση που ήθελε, τι είναι αυτός ο περίεργος, είναι ο Υιός του Θεού? Γιατί τον λένε Υιό του Θεού, γιατί τον προσκυνούν, γιατί τον ακολουθούν, γιατί κάνει θαύματα? Επάνω που έβλεπε αυτά τα πράγματα, έβλεπε και τον Χριστό να πεινάει, να διψάει, να κουράζεται, να κοιμάται. Μετά από λίγο τον έβλεπε να πονάει, να μαστιγώνεται, να ματώνει, να πεθαίνει. Και σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν πήγαινε στο μυαλό του διαβόλου ποτέ ότι μπορεί ο Θεός να γίνει και τέλειος ταυτόχρονα άνθρωπος. Και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αποτέλεσμα, να διατηρηθεί έτσι το μεσιανικό μυστικό για το οποίο σας έχω μιλήσει και άλλη φορά και να προχωρήσει το σχέδιο της Θείας Σωτηρίας. Ο διάβολος δεν έπρεπε μέχρι το τετέλεσθε του Χριστού επάνω στο Σταυρό να ξέρει 100% ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Γιατί? Γιατί θα υποχωρούσε. Με το Θεό δεν θα τα βάζε. Αλλά και ο Χριστός δεν μπορούσε να αρνηθεί τον εαυτό του 100% και να πει όχι, δεν είμαι ο Θεός, να πέσω να σε προσκυνήσω για να τον ξεγελάσει. Όχι, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του ο Θεός. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τον αφήνει στην αμφισβήτηση, στο 50-50, 50-50, είναι και δεν είναι, είναι και δεν είναι. Αυτό το βασανίζει το διάβολο μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι που ο Χριστός λέει το τετέλεσθε και μέσα σε αυτή τη μυστηριώδη λέξη περιλαμβάνεται και η έννοια τώρα πλέον συντελέστηκε η νίκη επάνω στη φθορά, στο θάνατο και στο διάβολο. Αμέσως μετά από αυτό το γεγονός εμφανίζονται άγγελοι, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, και διακονούν τον Ιησού, δηλαδή δεν έλειψαν οι άγγελοι. Απλούστατα εκείνος τους είπε, παιδιά θα με αφήσετε μόνο μου τώρα, θα σας καλέσω εγώ όταν χρειαστώ. Ήθελε να αντιμετωπίσει ως άνθρωπος, χωρίς να βάλει τη θεϊκή του δύναμη, χωρίς να βάλει τη θεϊκή του δόξα, χωρίς να την ενεργοποιήσει όπως έκανε πάντα μέχρι και τη σταύρωσή του, ήθελε ως άνθρωπος να αντιμετωπίσει τον διάβολο. Οι απαντήσεις λοιπόν στους πειρασμούς του Χριστού είναι στον άνθρωπο Χριστό και τις δίνει στον διάβολο ο άνθρωπος Χριστός. Αλλά τις δίνει με θεϊκή σοφία. Κρατήστε μόνο ότι ο διάβολος ξέρει καλύτερα τη γραφή και όλα αυτά τα πνευματικά από εμάς που υποτίθεται είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας. Κλείνω την απόψινή μας συνάντηση γιατί σας καθυστέρησα αρκετά. Ο Χριστός φεύγει από το όρος των πειρασμών και ανεβαίνει ψηλά
Από εκεί κατεβαίνει στην Πεδιάδα και πηγαίνει στο βόρειο Ισραήλ και εγκαθίσταται στην Καπερναούμ που βρίσκεται στα παράλια της λίμνης Γενισαρέτ. Στην Καπερναούμ λοιπόν την παραθαλασσία. Είναι μια σημαντική πόλη από την οποία δεν απέμεινε τίποτα γιατί ο ίδιος ο Χριστός προφήτευσε το τέλος της. Μια σημαντική πόλη που βρίσκεται στο μεγάλο δρόμο από τη Συρία, την Ανατολή, προς τη Μεσόγειο. Όλοι όσοι ερχόντουσαν από τη Μέση Ανατολή, από τα βάθη της Ανατολίας, περνούσαν από την Καπερναούμ. Και σε αυτό ακριβώς το μέρος αρχίζει σιγά σιγά να καλεί τους μαθητές του και να ξεκινά τα πρώτα του κηρύγματα. Όλη η δράση του Χριστού, κηρύγματα και θεραπείες, ήταν σε αυτή την περιοχή γύρω-γύρω από τη λίμνη και στο βόρειο Ισραήλ. Μια φορά το χρόνο κατέβαινε στα Ιεροσόλυμα για να εορτάσει το Πάσχα. Και εκεί πάλι συνδύαζε διδασκαλίες και θαυματουργίες. Άρα, εκείνοι που μάθαιναν για τον Χριστό ή είχαν την περιέργεια να τον δουν, ξεκινούσαν από όλα τα μέρη του Ισραήλ, άλλοτε ανέβαιναν στο βορρά, άλλοτε αυτοί που ήταν στα βάθη της Ανατολής ερχόντουσαν προς τη Δύση, προς τα έξω, να τον βρουν στην Καπερναούμ. Και μάλιστα είχε το σπίτι του εκεί, έμενε με τη μητέρα του καταρχήν και όταν έκανε περιοδίες τον ακολουθούσε ένα πλήθος ανθρώπων και όλοι αυτοί φιλοξενούνταν από ανθρώπους που τον ακολουθούσαν, τον αγαπούσαν και είχαν αρχίσει να τον πιστεύουν πλέον και να τον αγαπούν. Εν ολίγης αυτή είναι η δημόσια ζωή του Χριστού για 3 χρόνια. Αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχόμενη Τρίτη.